Σε αυτή λοιπόν την πολύπαθη πόλη, σε αυτή την υπέροχη Αθήνα, υπάρχει κάτι ωραίο, κάτι μαγικό, κάτι πραγματικά πάρα πολύ καλό, που λέγεται Empty the Cages. Empty, αδειάστε δηλαδή, τα κλουβιά. Τώρα το τι είναι αυτό δεν έχω ιδέα, δεν είχα δηλαδή μέχρι πρότινος, γι' αυτό και φώναξα την εκπρόσωπο του Empty the Cages, την κυρία Εύη Μαργαρώνη, η οποία στην πρώτη παγκόσμια ραδιοφωνική της παρουσία σε ραδιοθάλαμο και σε ραδιοστούντιο θα μας πει πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους. Καλώς την. Καλησπέρα, καλώς βρήκα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Mm-hmm. Και όλα αυτά τα ευχαριστώ και τα λοιπά, μπράβο. Ναι, τέτοιο. Στα τυπικά. Ναι, λοιπόν, Εύη. Θέλω να μας πεις, γιατί μας ακούγει πολλοί κόσμος που δεν ξέρει τι στο καλό είναι αυτό το πράγμα, τι είναι το Empty the Cages. Ουσιαστικά είμαστε μια ομάδα εθελοντών, mm-hmm. μια ομάδα παιδιών, οι οποίοι ξεκινήσαμε από τις γειτονιές μας και επεκταθήκαμε λίγο αργότερα στο καταφύγιο του Δήμου της Αθήνας, mm-hmm. στο άτυπο, μέχρι πριν λίγο καιρό, ήταν άτυπο. Ναι. Οπότε ήμασταν εκεί και προσπαθούσαμε να βγάλουμε όντως τα σκυλιά από εκεί, σε οικογένειες, σε σπίτια, σε ανθρώπους που τα αγαπούν. Τώρα νομιμοποιείται αυτός ο χώρος, οπότε γίναμε πιο εξωστρεφείς, mm-hmm. ανοιχτήκαμε, ζητήσαμε να έρθει ο κόσμος, να δει τι κάνουμε εκεί και μαζευόμαστε κάθε Κυριακή ανελιπώς. Με... Αυτά θα μου τα πεις, ένα-ένα. Ναι, εγώ okay. θέλω να καταλάβω το εξής. Λέτε, ας πούμε, στη σελίδα στο Facebook, στο προφίλ στο Instagram κτλ. Λέτε Empty the Cages Athens, γιατί υπάρχει της Πάτρας. Όχι. Το Empty the Cages είναι ένας παγκόσμιος όρος που χρησιμοποιείται για ζώα που είναι στα κλουβιά. Για πειραματόζωα, για πάρα πολλά ζώα. Μάλιστα. Οπότε το Αθήνα απλά προσδιορίσε τον τόπο στον οποίο δραστηριοποιούμαστε. Ποιοι είστε? Είμαστε... Πώς λέμε, είσαι όχι, λέγεσαι. Είμαστε... Εσείς ποιοι είστε? Είμαστε πάρα πολλοί. Ήμασταν στην αρχή 3-4 άτομα και ύστερα γίναμε 20. Και ευελπιστούμε κάποια στιγμή να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. 20 άτομα. Τώρα ναι, είμαστε περίπου 20 άτομα, ναι. Βασικοί συντελεστές, να υποθέσω, είσαι εσύ, μία εξ αυτών, σωστά. Βασικοί είναι αυτοί που έρχονται κάθε Κυριακή. Ναι. Και γενικά... Κάποιος όμως έχει ένα γενικό πρόσταγμα, φαντάζομαι. Γενικό πρόσταγμα, όχι. Είναι ένα τύπο κάλεσμα. Ουσιαστικά ξέρουμε ότι κάθε Κυριακή θα είμαστε εκεί. Όποιος μπορεί έρχεται, όποιος μπορεί δεν έρχεται. Ναι, αλλά κάποιος θα λέει βγάλε εσύ αυτό το σκυλάκι έξω και εσύ βάλ το μέσα αυτό το άλλο σκυλάκι. Κάποιος θα λέει αυτό, δεν μπορεί. Ναι, δεν κάνει ο καθένας ότι του έρχεται, φαντάζομαι. Όχι, ναι, θα έχει πλάκα. Δεν θα βγουν τα σκυλιά έξω μαζί, ξέρω εγώ. Όχι, αυτό θα ήταν πολύ κακό. Καλυφθείτε, ξέρω εγώ, τρέξτε να φύγετε. Α πούμε, οκ, εντάξει, είναι και αυτό μια άποψη. Άρα το φανταστώ ότι από του βασικού συντελεστέ μια και εκπροσωπήσει. Ναι, είμαι εγώ και είναι και άλλα παιδιά τα οποία γνωρίζουν τα σκυλιά. Θα αναφέρει δύο-τρει, α πούμε. Θα του αναφέρω όλου, άμα μου δώσει την ευκαιρία. Πάμε, εγώ τι, δεν θα αφήσει 20 ευρώ, αλλά. Όχι, λοιπόν, είναι η Ιωάννα, είναι η Σωτηρία, η Νίκη, η Ρο, η Ερμιόνη, η Κωνσταντίνα. Η Μαρία, η Βασιλική, η Νικολέτα, η Ειρήνη. Τρεις ύπνες έχουμε. Μπράβο. Είναι η Μαρίνα, η Ξένια, ο Κίμωνας, η Ευελίνα. Υπάρχει και άντρας εκεί. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι μου λέγε Εθνική Ελλάδος Γυναικών Ποδοσφαίρου. Να πούμε αυτό κάτι τέτοιο. Εντάξει, αφού ξεκινήσαμε κορίτσια και μετά ήρθε ο Κίμωνας. Τι να κάνω. Και μετά ήρθε και ο Κωνσταντίνος. Δύο. Ναι, μετά ήρθε ο Νίκος και ο Άλεξ μαζί με την Αμαλία και τη Γαβριέλα. Και εντάξει, νομίζω ότι σε μερικές επισκέψεις ακόμα μπορεί να προσθέσω και σένα. Σε μερικές επισκέψεις. Σε μερικές, ναι, αυτά κόπεις κτώνται. Δεν είναι... Εντάξει, τι θέλεις. Δηλαδή... Έλα, ντε μου, ακόμα δεν σε είδαμε για να σε βγάλουμε. Με τα καλημέρα. Σωστό, έτσι πάνε αυτά, έτσι πάνε αυτά. Πώς σου ήρθε να ασχοληθείς έτσι, να οργανωθείς, να το ψάξεις, να το παλέψεις αυτό, πώς το... Από πού? Κοίταξε, προέκυψε ουσιαστικά. Δεν είχαμε ένα συντεταγμένο σχέδιο ότι τώρα πάμε... Και κάνουμε αυτό και αργότερα θα κάνουμε εκείνο και το άλλο. Όταν πήγαμε σε αυτό το χώρο, πάθαμε λίγο σοκ. Θες πάθαμε... να μιλήσουμε για το χώρο, ποιος χώρος είναι αυτός? Μεγάλο σοκ. Είναι ένας χώρος στο Βοτανικό, ναι. Ο οποίος είναι ένας χώρος περιφραγμένος τώρα πια, φιλοξενεί τα δέσποτα του Δήμου της Αθήνας και συντηρείται από το Δήμο της Αθήνας. Ουσιαστικά τα σκυλιά περιθάλπτονται από το Δήμο της Αθήνας, εκτός και αν αποφασίσει η ομάδα ότι κάποιο σκυλί θα το αναλάβει αυτή. Εάν δεν μπορεί να ζήσει και οι συνθήκες εκεί δεν το βοηθούν. Άρα δηλαδή η φροντίδα γενικά είναι του Δήμου της Αθήνας και εσείς πάτε και τα βγάζετε βόλτες και τι άλλο κάνετε?
Ναι, η φροντίδα, η περίθαλψη και το φαγητό τους, τέλος πάντων, είναι από το Δήμο της Αθήνας. Όλα τα Μάλιστα. υπόλοιπα αυτή τη στιγμή τα έχει αναλάβει η ομάδα. Όταν λες Δηλαδή, όλα τα υπόλοιπα, έτσι σε τίτλους. έχει αναλάβει την πρόθεσή τους. Όταν λες πρόθεσή τους. Μέσα από τα social, έχουμε σελίδες στα social, στο Ναι. TikTok, στο Twitter, στο Instagram, στο Facebook και προωθούμε τα σκυλάκια από εκεί, γνωρίζουμε το χαρακτήρα τους, περνάμε λίγο χρόνο μαζί τους, καταλαβαίνουμε τις ιδιαιτερότητές τους και προσπαθούμε να τα κοινωνικοποιούμε κιόλας Να τους βρείτε στο δηλαδή συγκεκριμένο οικογένειες, χώρο. σπίτια, ανθρώπους μοναχικούς πιθανώς και κάπως έτσι. Εντάξει, Απλώς να φύγουν από τα κλουβιά και να πάνε σε ένα καλύτερο περιβάλλον, φαντάζομαι. Ναι. Στο Okay. κατάλληλο περιβάλλον. Στο κατάλληλο περιβάλλον. Ξέρω. Η ομάδα σας είναι κλειστή λίγκα που λέμε και στο μπάσκετ ή είστε, δέχεστε θέλοντες, ας πούμε. Φυσικά, είναι χαρά μας. Οι νέοι εθελοντές είναι τα φτερά μας, μας δίνουν δύναμη. Μας βοηθούν πάρα πολύ. Τι ζητάτε από τον εθελοντή? Ζητάμε να έρχεται και κάθε Κυριακή ή είναι... όποια Κυριακή μπορεί, τέλος Μπράβο. Πάντων. KitKat, περίμενε, Ναι. να το πάρουμε ωραία. Mm-hmm. Αν λοιπόν εσύ πακούς που αγαπάς τα ζώα και θέλεις, δεν μπορείς να έχεις ή έχεις, αλλά θέλεις να προσφέρεις και κάτι σε κάποια ζωάκια τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα, κακοποιημένα, που είναι τέλος πάντων σε κλουβιά. Και κανένα έμβιο δεν πρέπει να είναι σε κλουβί. Εκτός από κάποια πουλιά. Και θέλεις να προσφέρεις, υπάρχει το Empty the Cages που έρχεται κάθε Κυριακή μεσημέρι από έως. Από τις 1 ως τις 5. Από τη 1 ως τις 5. Που. Στο βοτανικό. Πληροφορίες θα αναζητήσει στη σελίδα μας. Μπράβο, μπες στο Facebook, γράψε Empty the Cages, κατά σου βγάλει, δεν μπορεί, εσύ στάστε. Θα επικοινωνήσει μαζί μας όποιος θέλει να γίνει εθελοντής, όποιος θέλει να έρθει, θα επικοινωνήσει μαζί μας και εμείς θα το απαντήσουμε με μήνυμα για την ακριβή τοποθεσία. Όπως καταλαβαίνεις, δεν θα μπορούσα να το πω δημόσια, δεν μπορώ να πω δημόσια το χώρο για πάρα πολλούς λόγους. Πες μου δύο. Πώς θα φέρεις ένα καλεσμένο σε δύσκολη θέση. Λοιπόν, ωραία, δεν μπορείς να το πεις για αυτόν τον λόγο. Εντάξει. Ναι, ναι. Δεν θα ήθελα να φέρω, όχι. Οι εθελοντές πρέπει να φέρουν κάτι. Όχι. Δεν θέλουμε να φέρουν φαγητό για τα σκυλιά. Αν θέλουν να φέρουν αυτοί από μόνοι τους, είναι καλοδεχούμενο. Αν θέλουν να φέρουν λιχουδιές για τα σκυλάκια, και αυτό είναι καλοδεχούμενο. Ή παιχνίδια, ή κάποιο στρώμα να κοιμηθούν. Γενικά, όλα είναι καλοδεχούμενα. Τα δεχόμαστε όλα για τα σκυλάκια. Αυτό που δεν δεχόμαστε είναι χρήματα, φυσικά. Α, δεν δεχόμαστε χρήματα. Όχι, δεν δεχόμαστε χρήματα. Να και μια ομάδα που δεν ζητάει χρήματα. Συγχαρητήρια, μπράβο, σας θαυμάζω. Να σε ρωτήσω, όταν έρχεται. Ας πούμε ότι έρχεται κάποιος και λέει: εγώ δεν θέλω να είμαι θεραπευτής, δεν με ενδιαφέρει, αλλά θέλω να πάρω ένα σκυλί και από αυτά που είναι ξέρω κακοποιημένα, εγκατελειμμένα, να πάρω ένα από αυτά. Πώς τον αξιολογείς? Κοίταξε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η αξιολόγηση ενός ανθρώπου είναι πάρα πάρα πολύ, πολύ δύσκολο πράγμα. Τι γιατί... μετράς δηλαδή για να δεις αν αυτός ο άνθρωπος. Και είναι δύσκολο να το δει κάποιος πρώτη φορά, βέβαια, φαντάζομαι, αλλά γενικά τι κριτήρια. Κοίταξε, θέλουμε να εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους. Δεν πάμε επιθετικά ποτέ. Αφήνουμε τον άνθρωπο να μιλήσει, να πει την εμπειρία του από τα σκυλιά. Φυσικά δεν είναι απαραίτητο να γίνει κάποιος εθελοντής έτσι, να το πούμε αυτό, για να πάρει ένα σκύλο ή οτιδήποτε άλλο. Κριτήριό μας είναι η αγάπη. Αυτή έχετε κάποια ζυγαριά, λέτε αυτός έχει 5 κιλά αγάπη, όχι, πάρτε εσείς 2 όχι, κιλά. Όχι, όχι. Υπάρχουν κάποιες λέξεις που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Και είναι και ο λόγος τους όταν μιλούν για τα σκυλιά. Είναι ο τρόπος που στείνονται και μιλάνε για τα σκυλιά. Είναι ο τρόπος που τα κοιτάνε, είναι ο τρόπος που τα χαϊδεύουν. Δηλαδή παρατηρούμε κάποια πράγματα. Κατάλαβα. Οπότε καταλαβαίνουμε Κατάλαβα. Όσο τριπλό, μπορούμε. Τριπλό σκάνερ πάνω κάτω 17 φορές και Δε, δύο. Ξέρεις ναι. κάτι, είναι πολύ δύσκολο αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο άνθρωπος μπορεί να κρυφτεί πίσω από λέξεις, πίσω από 1000 πράγματα. Ναι. Οπότε μας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά θέλουμε να εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος λόγος να έρθει κάποιος να πάρει ένα σκυλάκι το οποίο είναι εγκαταλειμμένο, είναι κακοποιημένο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το αφήσει εκεί που είναι. Ας μην πάρει τίποτα. Ας πάρει ένα λούτρινο, ας πάρει κάτι για τον κήπο. Ένα λούτρινο. Θεή του Ολύμπου, ένα λούτρινο. Όχι, μπορεί να πάρει και άγαλμα. Ξέρεις, υπάρχουν πολύ ωραίοι γλύπτες που έχουν κάνει πολύ ωραία σκυλάκια να τα φυλάνε και στις αυλές τους. Πολύ ωραία. Κατάλαβα. Εντάξει, χιλόπιτα. Να σε ρωτήσω κάτι. Και αυτό μπορεί να είναι και ένα, ξέρεις, και ένας οδηγός. Έστω ρε παιδί μου ότι κάποιος, όχι ψιζέντ, όχι να σου το πω διαφορετικά, εγώ κάποια στιγμή ήθελα ένα κατοικίδιο. Δεν θα σου πω γιατί όμως, για να έχει ενδιαφέρον τη σχέση μας. Θα σου πω σε 2-3 φορές που θα σκράβω. Λοιπόν, και η πρώτη μου σκέψη ήταν ο σκύλος, αλλά μετά άλλαξα γνώμη. Και γι' αυτό πήρα παπαγάλο. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω,
πριν αποφασίσει κάποιος να υιοθετήσει ένα σκυλάκι από τα κλουβιά, τι πρέπει να έχει υπόψη του? Γιατί ξέρεις, δυστυχώς πολύ, εγώ είχα το καλό το ότι είχα φίλους με σκύλους, οπότε με προετοιμάσαν για το τι θα συναντήσω. Γι' αυτό και είπα όχι. Αλλά υπάρχουν δυστυχώς, φοβάμαι, πολλοί άνθρωποι που δεν είναι προετοιμασμένοι. Άρα λοιπόν εδώ θέλουμε τη συμβουλή σου πριν να αποφασίσει κάποιος να πει εγώ θα πάω να πάρω ένα σκυλάκι. Γιατί δεν είναι λούτρινο όπως πολύ σωστά λες, είναι ένα ζωντανό, ένα έμψυχο, ένα έμψυχο πραγματάκι που έχει ανάγκη τη φροντίδα και είναι κρίμα να το πάρει κάποιος και να το πετάξει την πάρνηθα μετά από 3 μήνες. Τι πρέπει να έχει υπόψη του? Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αγαπάει τα ζώα. Ωραία, ας πούμε τα αγαπάει, γιατί όλοι τα αγαπάνε. Θα πρέπει να έχει υπομονή, θα πρέπει να έχει επιμονή. Θα πρέπει να ξέρει ότι στο μέλλον μπορεί να τύχουν πράγματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσει. Όπως? Μπορεί να αρρωστήσει. Μπορεί να χαθεί. Μπορεί να σπάσει το λουρί και να χαθεί. Ο σκύλος στη βόλτα. Συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Το θέμα είναι να έχει την ψυχραιμία και να μπορεί να τα αντιμετωπίσει ή να έρθει σε επαφή με τους κατάλληλους ανθρώπους για να τον συμβουλέψουν. Όταν λέω υπομονή και επιμονή, εννοώ ότι ο κάθε σκύλος, ακόμα και κουτάβι να πάρεις ή ένα σκυλάκι που θα βρεις στον δρόμο, ας μην είναι στο κλουβί, μπορεί να είναι στον δρόμο, θέλει υπομονή για να το εκπαιδεύσεις. Θέλει επιμονή γιατί πρέπει να το πεις τα ίδια πράγματα. Θέλει ψυχραιμία γιατί μπορεί να γαυγίσει, μπορεί να κάνει κάτι που εσένα δεν σου αρέσει. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το πετάξεις στον δρόμο. Σημαίνει ότι πρέπει να κάτσεις, να ψάξεις, να δεις τι συμβαίνει και κάνει αυτό που εσένα δεν σου αρέσει, ας πούμε. Και να προσπαθήσεις να το βρεις. Μπορεί να κάνει ζημιές στο σπίτι. Αυτό θέλει υπομονή, αυτό θέλει ψυχραιμία και πρέπει πάλι να το αντιμετωπίσεις. Δεν μπορείς να το πετάξεις πάλι στον δρόμο ή να το πετάξεις πάλι στο κλουβί. Πρέπει να κάτσεις να ψάξεις τι συμβαίνει. Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που εγκαταλείπουν ζώα είναι γιατί η υπομονή τους εξαντλείται πάρα πολύ εύκολα. Εντάξει, είναι φαινόμενο της εποχής βέβαια αυτό, έτσι. Αυτά είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά κατά τη γνώμη σου. Ναι. Κατά μέσο όρο, το κόστος συντήρησης του σκύλου το μηνιαίο πόσο είναι? Εντάξει, ναι, τώρα πέτυχες και άνθρωπο που έχει 2 σκυλιά και ένα γατούλι και έχω χάσει την μπάλα. Δεν ξέρω καν. Απλά λέει ο πατέρας μου είναι εφοπλιστής, οπότε δίνω. Ναι, ναι, εγώ το πατέρα. Ο πατέρας μου έχει καράβια. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει. Να σου πω, ένα μέσο κόστος είναι περίπου 60 ευρώ χωρίς τα εμβόλια του και την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη. Ναι, υποτίθεται μια καλή τροφή, τις λιχουδιές του για την εκπαίδευσή του, για τα μπράβο του, την επιβράβευσή του, συγγνώμη, και αυτό. Άρα δηλαδή περίπου 700 ευρώ το χρόνο, πες τα τυχικά, τι ξέρω εγώ και κανένα αυτό, και δεν λέμε τα αρχικά κόστη, σπίτια, πιατάκια, μαμούα, όλα αυτά. Όχι, 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 όχι. Οπότε ξεκινάς με 1000 ευρώ. Άρα ένας μισθός το χρόνο, φεύγεις στο σπίτι. Εντάξει, θα του πάρεις ένα σπίτι, θα του πάρεις ένα κρεβατάκι, όχι σπίτι. Όπου τελείως παίζω, αλλά αληθινό. Όχι, και νομίζω ότι και το κόστος παίζει το ρόλο του. Παίζει, βεβαίως παίζει το ρόλο του. Στο εμπόριο πια υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα. Δηλαδή, μπορεί να μην πάρεις, ας πούμε, ένα κρεβάτι που να στοιχίζει 50-100 ευρώ. Ναι. Μπορείς να πάρεις ένα κρεβατάκι το οποίο να στοιχίζει 20-30 ευρώ και να είναι εξίσου καλό και να το κρατήσει το σκυλάκι και να το έχεις για 2 χρόνια, 3 χρόνια. Μπορείς να πάρεις μια τροφή που θα κοστίζει 50 ευρώ ή 60 ευρώ ή οι λιχουδιές του να είναι... Καλά, πολλά χιομπαξές, ναι, εντάξει. Ναι, δηλαδή δεν μπορώ να σου δώσω κόστος για το κάθε τι, αλλά εντάξει, δεν είναι τάξη και τόσο μεγέθους, πια. Τάξη μεγέθους, μου είπες, αυτό ήθελα, τάξη μεγέθους, γιατί νομίζω ότι πολλοί δεν το αξιολογούν ούτε και έτσι. Ή ξέρω εγώ, νομίζω ότι τα εμβόλια είναι πολύ τέλεια, ας πούμε. Όχι, 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 εντάξει. Είναι αλήθεια ότι έχουμε 1 εκατομμύριο αδέσποτα? Ναι, γιατί? Είναι αλήθεια, είναι και παραπάνω. 1 εκατομμύριο είναι καταγεγραμμένα, εννοούμε τσιπαρισμένα, οπότε υπάρχει ο αριθμός τους. Γιατί κανένας δεν κάνει στηρίωση στο σκυλί του? Γιατί όλοι πιστεύουν ότι είναι καλό το θηλυκό σκυλάκι να κάνει μια γένα, το οποίο είναι τραγικό. Δεν ξέρω ποιος γιατρός τους το λέει, πραγματικά, γιατί κάποιοι μου λένε το υποκτηνίατρος, οπότε αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Ίσα-ίσα που καλύτερα να μην γεννήσει και να στηρωθεί. Είναι αυτή η ανευθυνότητα που έχει ο κόσμος και η μη παιδεία. Η
κύρια πηγή είναι ανευθυνότητα, δηλαδή του ενός εκατομμυρίου. Ναι, ναι, ναι. Mm. Ναι. Όταν, ή ας πούμε αυτοί που αγοράζουν, υπάρχουν κάποιοι που αγοράζουν ένα καθαρό αιμό και λέει, ξέρω εγώ, πρέπει να βγάλω τα λεφτά μου. Ή πρέπει να το ζευγαρώσω γιατί αυτό κάνει καλό και θα είναι καλά το σκυλί μου και αχ, τι καλό χαρακτήρα που έχει, έτσι θα βγουν και τα κουτάβια του. Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αλλού για αλλού. Όλοι τους. Mm-hmm. Το κάθε κουτάβι που θα βγει θα είναι ξεχωριστό. Αυτοί που θα ζευγαρώσουν το σκυλί τους μπορεί να μην το ζευγαρώσουν με κάποιο που θα είναι καθαρό αιμό και να το ζευγαρώσουν με κάποιο που είναι μη ή μη αιμό. Οπότε, ή με ένα άλλο καθαρό αιμό. Οπότε η ράτσα που θα βγει θα είναι η μη αιμό. Και έτσι διονύζεται όλο αυτό. Η μη αιμό ή καθαρό αιμό. Τι είναι αυτό τώρα, τι ερώτηση είναι αυτή. Ρητορική. Η μη αιμό. Για πάντα. Για ποιο λόγο. Τα καλύτερα σκυλιά. Χάρηκα, ναι, εντάξει. Αδέσποτα για πάντα. Για ποιο λόγο, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Για ποιο λόγο. Εντάξει, εγώ έχω μια πολύ μεγάλη αδυναμία στα ημίαιμα. Δεν μου άρεσαν ποτέ οι ράτσες. Ποτέ δεν μεγάλωσα με ράτσες. Οπότε δεν ξέρω να σου πω αυτή η ράτσα είναι η αγαπημένη μου ή αυτή η ράτσα είναι η αγαπημένη μου. Οπότε η αγαπημένη μου είναι όλα τα ημίαιμα. Γιατί με αυτά μεγάλωσα και γιατί αυτές τις εμπειρίες έχω από τη ζωή μου. Οπότε δεν ξέρω καθόλου για καθαρό αίμα. Δηλαδή, αν μου πει ξέρω πώς είναι το λυκό σκύλο και θα σου πω πολύ ωραίο σκύλο. Αυτό, μέχρι εκεί. Μαμά, this is a dog. Κατάλαβα. Ναι, ναι. Ωραία. Θέλω να μας δώσεις τα φώτα σου στο εξής. Πώς πλησιάζουμε ένα δέσποτο? Εξαρτάται σε τι κατάσταση βρίσκεται. Υπάρχουν κάποια δέσποτα που είναι κοινικά. Καλά, άμα είναι φοβισμένο θα φύγει, χάρηκα. Ναι. Άμα είναι ψηλό ήρεμο, πώς το πλησιάζεις? Με σταθερά βήματα, με κινησία στην αρχή. Αυτό θα έρθει μόνο του, θα μυρίσει, αν θέλει θα μείνει, με ένα χάδι και εντάξει γροθιά το χέρι γιατί μπορεί να φοβηθεί από τα δάκτυλα ή από την κίνησή του. Γροθιά το χέρι. Ναι, ναι. Και πώς το χαϊδεύεις με γροθιά? Όχι, όχι, δεν το χαϊδεύεις με γροθιά. Ενδιαφέρουσα άποψη. Όχι, όχι, όχι. Απλά θα σε μυρίσει. Θα έχεις κλειστά τα χέρια σου και θα σε μυρίσει τα δάκτυλά σου δηλαδή και θα σε μυρίσει και ύστερα θα έρθει κοντά σου, θα το χαϊδέψεις λιγάκι. Σιγά σιγά στην αρχή και μετά νομίζω ότι θα σου δείξει μόνο το τι θέλει. Αν είναι επιθετικό? Αν είναι επιθετικό θα βγάλει δόντια. Θα σε προειδοποιήσει, δεν θα σε δαγκώσει. Εκεί τι κάνεις? Εκεί σταματάς, δεν κάνεις τίποτα. Δεν το πιέζεις το σκύλι ούτε το στρεσάρεις. Α, τι κοιτάς τον ουρανό και, και λες καλά ζήσα μέχρι εδώ, ξέρω εγώ. Όχι, εντάξει. Απλά μένεις ακίνητος, σε μυρίζει, δεν σε θέλει, σου γριλίζει, οπότε... Γυρνάς πλάτη και φεύγεις. Ναι. Αν απλά πράγματα. Ισχύει αυτό που λένε ότι μυρίζουν το φόβο μας και τα λοιπά. Γυρίζεις πλάτη και φύγεις. Μήπως σε πάρεις το κυνήγι και πρέπει να γίνεις ο Καρλιούις. Εντάξει, θα γαβγίσει, αλλά δεν θα κάνει κάτι. Δεν έχω προσωπική εμπειρία σε αυτό. Δηλαδή, δεν με έχουν κυνηγήσει σκυλιά στον δρόμο. Πάντα. Αλήθεια. Ναι, αλήθεια. Τα κυνηγάζεις εσύ πάντα. Ο Μπόγιας. Εντάξει. Ναι. Όχι ακριβώς. Όχι πάντα. Σε όλους μου τους περιπάτους με συνόδευαν αδέσποτα. Οπότε δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Πόσο καιρό έχεις ασχολήσει με το Empty the Cages? Σαν ομάδα. Σαν ομάδα είμαστε... 2,5-3 χρόνια. Είστε 3 χρόνια, ε. Ναι, ναι. Έχουμε Θέλω να μου πεις... Αλλά σαν μονάδες ήμασταν πολύ πιο πριν, έτσι. Ήμασταν μόνοι μας πολύ πιο πριν και δραστηριοποιούμασταν στην περιοχή όπου ζούσαμε. Ωραία. Θέλω να μου πεις τις καλύτερες στιγμές αυτά τα 3 χρόνια. Πες μου, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Εντάξει, έχω τα καλύτερα. Έχω την ημέρα που έφυγε ο Παντελής για να πάει στη Θεσσαλονίκη. Ήταν η πρώτη μας υιοθεσία. Ο σκύλος ο Παντελής, ναι. Ο οποίος ήταν τυφλός, ναι. 8 χρονών, χωρίς ελπίδα, χωρίς τίποτα, μέσα σε ένα κλουβί που χτύπαγε το κεφάλι του στα σίδερα για να βγει έξω. Ναι. Και όταν τον είχαμε ανεβάσει, τον κοινοποιούσαμε και όταν μας ενημέρωσαν ότι κάποιος θέλει να τον υιοθετήσει, εκεί εντάξει, ήταν συγκλονιστική στιγμή. Ήταν συγκλονιστική στιγμή που τον έβαλα στο τρένο για να φύγει. Ήταν φοβερό αυτό. Ήταν η πρώτη μας, το πρώτο μας escape από το κλουβί. Μάλιστα. Το Παντελή. Α, ήταν ο πρώτος που να. Πήρε το... Τι απέγινε? Ζει ακόμα, είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι με το Θάνο.
Μαθαίνει νέα δηλαδή. Βέβαια. Ναι, βέβαια. Ή μπορεί ο άλλο να τον αμόλυσε κανένα δάσο, α πούμε. Όχι, και όχι. Είναι καλά, μην ανησυχείτε, ξέρω εγώ. Όχι, όχι. Του κάνετε 40 προβλήματα. Όχι, όχι. Και μόλι τα είχα επισκεφτεί και την Θεσσαλονίκη, οπότε είχαμε μία επαφή, πήγα τον είδα. Α, τον είδε, ε. Βέβαια. Ναι. Σε γνώρισε. Να. Σε τιμήθηκε. Να. Συγκινήθηκε. Εγώ πάρα πολύ. Είχα πέσει κάτι στο πεζοδρόμιο μαζί με τον καλιά. Άλλο. Άλλη ωραία στιγμή. Ωραίες στιγμές είναι οι στιγμές που υιοθετούνται τα σκυλιά που είναι χρόνια στα κλουβιά. Ωραία στιγμή ήταν όταν υιοθετήθηκε πρόσφατα η Ρέα που ήταν 6 χρόνια. Ωραία στιγμή ήταν. 6 χρόνια. Ναι, 6 χρόνια. Σε κλουβί. Ναι. Άντε. Ναι. Και ενδιαφέρεται και άνθρωπος για τέτοια. Δυστυχώς υπάρχει. Όχι δυστυχώς. Ναι. Ανθρώπινο, το καταλαβαίνω. Σου λέει είναι κουτάβι να το πάρω να το μάθω. Άμα έχει διαμορφωμένο ήδη χαρακτήρα, τι να το μάθω. Όχι, νομίζω ότι τα σκυλάκια αυτά είναι ακόμα πιο καλά. Πες κάτι να κάνουμε ελκυστικά τα σκυλάκια των μεγάλων ηλικιών, ναι. Θέλουν πάρα πολύ να ηρεμήσουν. Ο χώρος του καταφυγίου είναι κατάλληλος για αυτά. Γιατί? Γιατί έχει υγρασία, γιατί δεν έχει κανένα μαλακό στρωματάκι να καθίσουν, mm-hmm. γιατί έχει πάρα πολύ φασαρία. Τα νεότερα σκυλάκια γαυγίζουν συνέχεια, οπότε αυτά δεν μπορούν να ηρεμήσουν. Οπότε όταν πάνε σε ένα καινούριο περιβάλλον, σε ένα σπίτι, σε ένα οικιακό περιβάλλον, αυτό που τα ενδιαφέρει περισσότερο είναι να ηρεμήσουν, να είναι με τον άνθρωπό τους, να τα χαϊδεύουν, να έχουν το φαγητό τους και τίποτα άλλο. Δεν θέλουν τίποτα άλλο. Μάλιστα. Άλλες καλές στιγμές που έρχονται πρόχειρες. Εντάξει, άλλη καλή στιγμή ήταν όταν υιοθετήθηκε η Αμαλία, ο Περσέας που τον πήρε η Μούζ. Εντάξει, η Αμαλία ήταν η Αμαλία που πήρε την Grace και όταν έφυγε ο αγαπημένος μου Άνταμ. Εντάξει, αυτές ήταν πάρα πολύ καλές στιγμές και γενικά όταν φεύγουν σκυλάκια. Sorry, για να καταλάβω για τόση ώρα μιλάς με κωδικούς, ας πούμε, με πίν και πάσχο. Δηλαδή, μιλάς τώρα για κάποια μεγάλα σκυλιά ή προβληματικά σκυλιά, ας πούμε, όχι. Και τα πήραν κάποιοι άνθρωποι, κάπως έτσι. Ναι, μιλάω για, ας πούμε, να σου πω, ο Άνταμ ήταν ένα σκυλί, ο οποίος είναι 40 κιλά. Mm. Αγκαλίτσας, πολύ φιλικός με όλους, όλο χάδια, όλο χαρές, πολύ καλή σου. Όχι, εντάξει. Με τη χαρά, ναι, κατάλαβα. Ήταν ένα σκυλί το οποίο μεγάλωσε, ήταν κουτάβι, μεγάλωσε μέσα στο κλουβί. Α, ναι. Και ξαφνικά πέρασε ένας άνθρωπος μια μέρα και απλά είδε τα μάτια του και αυτό ήταν. Mm. Ήθελε να τον πάρει μαζί του. Ας πούμε η Grace ήταν και αυτή από μωράκι στο κλουβί. Ήρθε η Αμαλία, την είδε, την πήρε. Ήρθε η Μουζ. Είδα τον Περσέα, τον ερωτεύτηκε από την πρώτη στιγμή, περίμενε να έρθει η κατάλληλη στιγμή για την οικογένειά της και για το περιβάλλον της. Τον πήρε και τον πήγε σπίτι της. Και τώρα αυτά τα σκυλιά είναι πάρα πολύ ευτυχισμένα. Ερώτηση κρίσεως. Να. Άπαξ λοιπόν και έρθει κάποιος και πάρει ένα σκυλί. Εσείς μετά έχετε κάποιο μηχανισμό ελέγχου, δηλαδή περνάει το σκυλί καλά μετά από 1, 2, 5 μήνες. Ή το πήρες και αντίο ζωή. Κοίταξε, όσον αφορά την ομάδα μας και. Καταρχάς, να διευκρινίσω ότι οι υιοθεσίες δεν γίνονται από εμάς, γίνονται από το Δήμο της Αθήνας. Υπογράφουν συμβόλαιο υιοθεσίας με το Δήμο της Αθήνας. Ο Δήμος της Αθήνας και τα αδέσποτα του ανήκουν. Είναι δικά του, είναι περιουσία του. Οπότε αυτοί τα διαχειρίζονται, δηλαδή το τμήμα της Αστικής Πανίδας. Οπότε έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με το τμήμα της Αστικής Πανίδας και την προϊσταμένη, την κυρία Μορφέτα. Είμαστε σε άμεση επικοινωνία, οτιδήποτε και αν συμβεί. Οπότε εμείς μιλάμε με αυτούς, μιλάμε με τους ανθρώπους και οι άνθρωποι μετά μιλάνε με την Αστική Πανίδα. Αν η Αστική Πανίδα κρίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι OK, μπορούν να πάρουν τα σκυλιά. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή έχουμε μεσολαβήσει εμείς, γιατί ουσιαστικά αυτό είμαστε, μεσολαβούμε σε όλο αυτό, και αν οι άνθρωποι έχουν την καλή διάθεση να μας ενημερώνουν, να μας στέλνουν μια φωτογραφία, να βλέπουμε, δηλαδή χαιρόμαστε πολύ να βλέπουμε τα σκυλιά και να είναι χαρούμενα, αυτό, κάνουμε αυτό. Αν δεν μας στείλουν, τους ενοχλούμε εμείς. Αν έχετε δηλαδή αρχείο με τα ζώα που έχουν φύγει, που έχουν πάει κτλ. Ναι. Προσπαθούμε να κρατάμε επαφή με τους ανθρώπους, γιατί και όλοι αυτοί που έχουν υιοθετήσει από εμάς έχουν μια πιο προσωπική επαφή και όλοι είναι εξαιρετικοί. Δηλαδή, μάλιστα. Είναι άνθρωποι συνειδητοποιημένοι, οπότε καταλαβαίνουν ότι τα αγαπάμε τα σκυλιάκια. Πολύ. Όταν φεύγουν, θέλουν να μαθαίνουν τι κάνουν. Τις καλύτερες στιγμές μου τις είπες, τις χειρότερες. Να σου πω τώρα τις χειρότερες, αλήθεια. Πες μου δύο, άντε, έτσι, για το... Μια και ερώτηση, δηλαδή. Εντάξει, το χειρότερο όταν πήγαμε εκεί, αυτό που δεν το χάζεις ποτέ,
Είναι ότι... Πόσα σκυλιά έχει καταρχήν το MTDK της Athens αυτή τη στιγμή? Το MTDK της Athens είναι η ομάδα. Το καταφύγιο, δηλαδή... Ναι, δεν θα χαλάσουμε εκεί αυτό. Ναι, ο χώρος προσωρινής παραμονής αδέσποτων ζώων. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Ναι, γιατί μετά θα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει 60. 60? Αλήθεια. Ναι. Το ρεκόρ του ποιο είναι σε αυτά τα 2,5 χρόνια? Το ρεκόρ του τι εννοείς? Το ανώτερο που έχει πάει. Δεν τα αφήνουμε, τι ανώτερο, δεν έχει φροντίσει. Έχουν φτάσει και 100, ας πούμε, κάποια στιγμή, ξέρω εγώ. Όχι, όχι. Είναι σταθερά 60 σε αυτά τα 2,5 χρόνια. Δεν υπάρχουν κλουβιά, δεν συνοστίζονται τα σκυλιά πλέον, δεν τα βάζουμε, δεν διακινδυνεύουμε τη ζωή τους και την υγεία τους πια. Οκ, πες μου λοιπόν τις χειρότερες. Είπες ότι πήγατε εκεί και... Ναι, η χειρότερη στιγμή είναι όταν βρήκαμε ένα σκυλί νεκρό και ήταν δαγκωμένο από την αγέλη. Ήταν ένα σκυλί φαγωμένο ουσιαστικά από την αγέλη. Αναγία. Ναι. Είχαμε ότι δεν είχαμε προλάβει, ας πούμε, ακόμα να το γνωρίσουμε αυτό το σκυλάκι. Και οι χειρότερες στιγμές είναι όταν χάνουμε τα κουτάβια μας. Και γενικά όταν φεύγουν ζώα τα οποία φεύγουν άδικα. Μάλιστα. Ωραία, ας με λαχωρίσουμε άλλο. Εντάξει, την πήρα τη δόση. Ναι, ας με, γιατί δεν είμαι καλά. Μπράβο, την πήρα τη δόση μου. Εντάξει, είμαστε καλά. Ναι, ναι. Θα πιούμε 5-6 ουίσκια εδώ πέρα. Ξεπέραμε. Υπάρχει άλλη φιλοζωική ομάδα που να εκτιμάς, να λες, ναι ρε παιδί μου, είμαστε κι εμείς που είμαστε φοβεροί και υπέροχοι, αλλά και αυτοί οι τύποι κάνουν καλή δουλειά? Καταρχάς δεν λέω ότι είμαστε φοβεροί και υπέροχοι. Προσπαθούμε να κρατάμε χαμηλούς τους τόνους. Ωραία, είστε χάλια μαύρα, δεν βλέπεστε καθόλου. Ευχαριστούμε, Γρηγόρη, είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Υπάρχει μια αυτή. Βεβαίως. Όλες οι φιλοζωικές που δρούν στην Αθήνα. Αχ, μην μου λες με κλισέ. Πες μου, υπάρχει μια φιλοζωική ομάδα, μια φιλοζωική λέω καλά. Όλες οι φιλοζωικές κάνουν. Τουλάχιστον της Αθήνας, έτσι, αυτές που ξέρω εγώ, γιατί έχω και επαφή με κάποιους ανθρώπους έτσι πιο προσωπικοί, ναι. Έχουν κάνει τον αγώνα τους όλα αυτά τα χρόνια. Το ότι δεν έχουν φανεί και δεν έχουν βγει μπροστά, φταίει το ότι... Το σύστημα και η κοινωνία, η άδικη. Όχι, μωρέ, εντάξει, απλά δεν μπορούν να διαχειριστούν τα social. Μόλις ακούσατε μια κλεισέα απάντηση, δεν έχει διαγράφουν ερώτηση, δεν πάμε σε καμιά μου. Γιατί? Τι θες, θέλεις να σου πω τις φιλοζωικές με τα ονόματά τους? Καλή μου κοπέλα. Αφού κάνουν έργο, πώς δεν κάνουν έργο? Αν με ρωτάς, με ρωτάς. Και μου λες, ποιους παίκτες του μπάσκετ εκτιμάς? Το Magic Johnson, ξέρω εγώ, το Γιάννη Αντετοκούμπο, σου πω. Δεν μπορώ να σου πω τώρα ονόματα, μπορεί να μην θέλουν να ακουστούν, ας πούμε, στο ραδιόφωνο. Αυτό λέω, άγγες μου τα κλεισέ τώρα, ναι, όλοι τον αγώνα τους και όλοι το ίδιο θέλουν. Κοίταξε να δεις, όχι, όχι, περίμενε, θα σου πω για τον κύριο Αχιλλέα. Ο κύριος Αχιλλέας τι είναι? Ο κύριος Αχιλλέας είναι ένας κύριος μεγάλης ηλικία, όχι υπερηλικίας και τέτοια. Ο οποίος ετίζει αδέσποτα στην Αθήνα εδώ και 30 χρόνια. Έλα! Πού δραστηριοποιείται, κατοικοεδρεύει? Είναι στο κέντρο της Αθήνας και ετίζει όλα τα σκυλιά της Αθήνας. Τα περιθάλπτη, τα ψάχνει να τα βρει, που είναι, που κάθονται. Έχει τύχει να συνεργαστείτε, σας ενημερώνει, σας λέει παιδιά, αλλά τα πάρετε, τα ξέρω. Πολλές φορές και με την γυναίκα του. Αχιλλέας, πάρα πολύ καλές σχέσεις. Μπράβο του. Εντάξει, οκ. Okay. Υπάρχει μία αντίληψη που λέει ότι οι φανατικοί φιλόζωοι είναι αυτοί που ουσιαστικά έχουν πρόβλημα με τους ανθρώπους. Αυτό το... πώς σου φαίνεται αυτή η αντίληψη? Σχολιάσαι την λίγο μου. Εντάξει, όχι. Δεν ξέρω, ποιος το λέει αυτό? Δεν μπορώ να θα σου πω σε άλλο session. Αλλά δεν το πιστεύεις αυτό, ότι όσοι ασχολούνται φανατικά με τα ζώα, φανατικά όμως είναι άλλο πράγμα, είναι φανατικοί δηλαδή το... Έχουν πρόβλημα με τους ανθρώπους και κάνουν, το έχουν σαν υποκατάστατο. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν έχω γνωρίσει τόσο φανατικούς. Δεν νομίζω να ισχύει αυτό, γιατί αν αγαπάς τα ζώα, αγαπάς και τον άνθρωπο και πάει κάπως έτσι η αλυσίδα. Εντάξει, το ότι δεν δίνουμε σημασία σε πολλούς ανθρώπους, ας πούμε, που μπορεί να είναι μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Εντάξει, okay, δεν θα ασχοληθούμε, ας πούμε. Δηλαδή, αν μας θεωρούν τρελούς ή αν μας θεωρούν γραφικούς ή οτιδήποτε, αλλά εντάξει, δεν ασχολείσαι με αυτούς. Οπότε ο καθένας λέει το δικό του και δεν ασχολείσαι. Απλά. Μάλιστα. Προχωράς. Θα σου πω κάτι προσωπικό. Στην προηγούμενη ερώτηση αφορούσε αυτό. Δεν θεωρώ ότι όλοι κάνουν την ίδια δουλειά. Δεν θεωρώ ότι όλοι κάνουν την ίδια προσπάθεια. Εγώ, επειδή λόγω της ζωής που κάνω δεν μπορώ να έχω σκύλο, δηλαδή τα αγαπώ πάρα πολύ. Είστε η τρίτη φιλοζωική ομάδα που έχω γνωρίσει. Οι δύο προηγούμενες ήταν για πέταμα. Οπότε δεν είναι όλα το ίδιο.
Βέβαια, εσύ από τη θέση που έχεις και αυτό, και τα μέρη σου τα κλεισέ και αυτό. Λοιπόν, εσύ όχι. Δεν πρέπει να το πεις, το καταλαβαίνω. Όχι, 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 όχι. Α, θα το έλεγα. Πρέπει, το εννοώ. Θεά μου, κοινό μας ρωτά, πρέπει να κάτσει. Εσύ μπορείς να βλέπεις τα μηνύματα εκεί, ναι, κάνω και λίγο τον έχω. Ναι, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, πόσα σκυλάκια έχετε δώσει για υιοθεσία. Ευχαριστούμε τον φίλο Νίκο που μας στέλνει εδώ το μήνυμα. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Θα πρέπει να ερωτηθεί ο Δήμος της Αθήνας που έχει κάνει τα συμβόλαια και θα πρέπει στο να... Στο ψηλό περίπου, δεν ξέρεις. 200. 200, σούπερ είναι. Καλά είναι. Πόσα θέλεις να δώσεις. 52 εκατομμύρια. Καλά είναι. Μπράβο. 200, φίλε Νίκο, όμως σου κάνει η απάντηση. Τι λέει μετά, ο Σεντ λέει, δεν υπάρχει παιδεία στην Ελλάδα σχετικά με τα ζωάκια. Ναι, υπάρχει στα άλλα και μας λείπουν στα ζώα. Έστω ότι έρχεται μια μέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας. Ναι, έρχεται, έρχεται. Εγκεφαλικό. Ναι, και σου λέει, Εύη Μαργαρώνη, παιδί μου, συγχαρητήρια. Μάλιστα, ευχαριστούμε ανοίγω, πολύ. Ανοίγω, ναι, μπράβο. Ανοίγω μια γενική γραμματεία για τα δέσποτα, βεβαίως. Ναι. Και δημοκρατικά αποφασίζω να σε κάνω σε ένα chief director. Ούτε καν. Λοιπόν. Πες μου 5 πράγματα που θα άλλαζες στην υπέροχη χώρα μας. Θα ήθελα πάρα πολύ να αλλάξει ο νόμος. Λοιπόν, ο νόμος έχει μία ασάφεια, την οποία την ερμηνεύει ο καθένας όπως θέλει. Είναι αυτό που λέγαμε για τις στηρώσεις. Ο νόμος λέει ότι για να ζευγαρώσεις το ζώο σου πρέπει να πάρεις μία άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μπλα 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 μπλα, να τις πάρεις τα σκυλάκια κτλ. Κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι κουραστικό, είναι... Μακροσκυλές, δεν το διαβάζει ποτέ κανένας, ο καθένας ακούει ό,τι θέλει, ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει και θα έβγαζα αυτό το κομμάτι τελείως. Θα του ζητούσα δηλαδή, θα τον παρακαλούσα πάρα 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 πολύ να βγάλουμε όχι, αυτό μας το κομμάτι. Το δεχόμαστε, το ναι, δεχόμαστε, ναι. Ναι, και να βάλει ότι απαγορεύεται η αναπαραγωγή, απαγορεύεται. Αυτό. Με ποιο τρόπο, σαν και αυτόν στην Κρήτη το λεβέντι. Όχι, στήρωση. Να κάνουμε στήρωση στα ζώα. Όλοι πρέπει να είναι υποχρεωτική η στήρωση, απαγορεύεται να γίνεται αναπαραγωγή. Όποιος παίρνει ένα καθαρό. Και μόνο άλλο σου λέει, όχι, ρε φίλε, εγώ θέλω για τα παιδάκια του, περάζει ένα. Τι πάω να πει, θέλει για τα παιδάκια. Βεβαίως, όχι, μισό λεπτάκι. Θες για τα παιδάκια σου. Όχι, θέλω και τα παιδάκια του, τη σκύλα μου. Θα βγάλει παιδάκια, δεν θα βγάλει. Αφού έχει γραφτεί ο νόμος ή πριν. Πριν. Α, τώρα ναι, αυτό λένε, θέλει και τα παιδάκια του. Ναι, αλλά τα παιδάκια όμως που τα δίνει, μετά κάνουν άλλα παιδάκια και άλλα παιδάκια και άλλα παιδάκια και έχουμε φτάσει κοντά στα 3 εκατομμύρια δέσποτα. Τόσα είναι. Ναι. Α, ένα είπα εγώ, έτσι ευγενικά εσύ δηλαδή. Εσύ είπες ένα, γιατί όντως αυτό ισχύει, επειδή είναι τα τσιπαρισμένα. Αυτά που δεν μπορούμε να δούμε... Δεν με διόρθωσες όταν το είπα. Σε διόρθωσα, απλά δεν με άκουσες. Και δεν μιλάς λοιπόν. Δεν με άκουσες, δεν με άκουσες, με προσπέρασες. Είστε έτσι λοιπόν. Είσαι από αυτές, δεν είσαι από αυτές που προσπερνιέσαι εσύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μπράβο, ναι, 100 ευρώ. Ωραία. Έχουμε τον νόμο για τη στήρωση. Κάτι άλλο. Τι άλλο θα άλλαζες. Φυσικά θα άλλαζα και τον νόμο για τον βασανισμό των ζώων. Για την κακοποίηση, φαντάζομαι. Για την κακοποίηση. Ναι. Ναι. Θα κάνεις πιο αυστηρές ποινές, δηλαδή. Πιο αυστηρές και ξέρεις τι παρατήρησα με τον κορονοϊό. Οι ποινές είναι το θέμα μας στην Ελλάδα, πιστεύω. Ναι. Θα σου πω, κανένας δεν τιμωρείται για τίποτα. Κανένας. Απλά κάνεις κάτι, εντάξει μωρέ, και ποιος ασχοληθεί με αυτό και φεύγεις κυρίως. Το έκανες, φεύγεις. Δηλαδή μπορεί να βρεθεί ένας τρελός, να σε καταγγείλει, να σε τρέξει, μόνο τότε θα πληρώσεις. Αλλιώς δεν τρέχει κάτι. Ας πούμε στην επαρχία. Είναι αυτό που είπα και στην Αταλία Γερμανού και τα ξέφαγα λίγο κράξιμο γι' αυτό. Αλλά δεν πειράζει. Πες το και εδώ, να το φας και εδώ. Μην είναι μόνο από την πλευρά. Στα χέρια μου κρατούσα ένα κακοποιημένο σκυλί, το οποίο είχε καεί. Αυτό βρήκε να πάρει στην εκπομπή. Ένα μωρό. Μπράβο, ωραία επιλογή. Καλώ. Μπράβο, ωραία επιλογή. Τι θα έπαιρνα. Όχι, ναι, ό,τι καμένο, ό,τι φλόγα, δεν είναι βέβαια. Θα το διαλύσουμε εδώ. Για πε, ναι. Οπότε ήταν το καταφύγιο τη Λίμνου. Στο καταφύγιο τη Λίμνου οι συνθήκε είναι φρικτέ. Αγωνίζεται η φίλη μου μόνη τη εκεί να καταφέρει κάτι να πιέσει το δήμαρχο που ουσιαστικά πρέπει να εφαρμόσει τον νόμο. Έλεω πια. Και ταλαιπωρείται πάρα πολύ, οπότε το είδαμε το σκυλάκι, το πήραμε να το προωθήσουμε εμείς και να το φροντίσουμε εμείς. Και έτσι πήγα στην εκπομπή της Ναταλίας και είπα ότι όλη η επαρχία φέρεται με αυτόν τον τρόπο στα ζώα. Δεν εννοούσα όλοι με ομικρονιώτα, όλος ο κόσμος, εννοούσα όλοι με ήττα. Εντάξει, και οι φίλοι μου δυσαρεστήθηκαν πάρα πολύ στην επαρχία, γιατί δεν είναι έτσι. Αλλά δυστυχώς δεν έχει βγει και κάτι να με διαψεύσει. Και εμένα με δυσαρεστεί αυτό που είπες, ντροπή σου έτσι όπως το είπες. Ναι. Είσαι απαράδεκτη. Ευχαριστώ. Και ο λόγος είναι γιατί ήσουν πάρα πολύ επιεικής. Αυτό που δεν καταλαβαίνετε εσείς στις φιλοζωικές. Α, και έχετε πολύ πλάκα για το. Είναι το εξής.
ότι η φιλοζωική δραστηριότητα στην Ελλάδα, έχει να κάνει μόνο με την Αθήνα. Στην επαρχία φερόνται στα ζώα σαν να είναι ντουλάπες, κατσαρόλες, τα έχουν μαντρωμένα, δεν παίζουν, δεν χαϊδεύουν, δεν πάνε βόλτες, μαντρωμένα κάπου, πάρε φαγητό, πάρε νερό και σε κρατάμε γιατί είμαστε σε χρήσιμος, πλησιάζει κάποιος γαυγίζεις ή πάμε για κυνηγή που είναι χόμπι έτσι ωραίο και τέτοιο και θα εκτονωθείς το Σεπτέμβριο. Μέχρι το Σεπτέμβριο όμως δεν πρέπει να, δεν έχεις καμία ανάγκη. Πάρε και την ξηρατροφή και φυλάκια. Ναι, δυστυχώς αυτό ισχύει στις περισσότερες. Αυτή είναι η ελληνική επαρχία. Αλλά ναι, βέβαια φιλοζωική δραστηριότητα έχουμε μόνο στην Αθήνα. Στην ναι. επαρχία, επειδή μιλάνε οι μπουνιές, δεν μιλάει κανένας. Ναι, ισχύει αυτό. Όλοι μένουν με τα στόματα κλειστά. Ωστόσο, εντάξει, επειδή πάλι ακούγεται γενικό αυτό και πάλι θα βγουν και θα πούν ότι δεν είναι όλοι έτσι στην επαρχία, εγώ θα πω ότι ναι, υπάρχουν εξαιρέσεις. Οι φίλοι μας που ζουν στις επαρχίες είναι οι εξαιρέσεις και τους αγαπάμε πάρα πολύ. Δηλαδή, έχουν πάρει και σκυλιά από εμάς, οπότε μπορούμε να διαπιστώσουμε τις συνθήκες που ζουν και τα έχουν με αξιοπρέπεια μέσα στα σπίτια τους και τα έχουν κάνει μέλη της οικογένειάς τους. Φυσικά δεν έχουμε να πούμε κάτι για αυτούς και τους παίρνει και αυτούς η μπάλα, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το αλλάξουμε αυτό. Δεν θα αλλάξει ποτέ. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ για πρώτα από όλους λυπάμαι εγώ, γιατί η καταγωγή μου είναι από ένα μέρος που φέρεται απέσια στα ζώα. Από πού? Από την Ηλία. Από τον πύργο. Από τον πύργο? Είμαι από το χυμαδιό. Μόνο στα ζώα φέρεται να ζει. Στον πύργο έχει δίκιο, ο άνθρωπος θέλει. Εντάξει, εντάξει. Οι μους λέει μέχρι να διάσουν τα κλουβιά. Μέχρι να διάσουν τα κλουβιά, ναι. Αν είναι σύνθημά σας αυτό, έτσι, δικό σας εσωτερικό μυστικιστικό τέτοιο. Ναι, είναι σύνθημά μας και γιατί η ομάδα θα είναι εκεί μέχρι να φύγει και το τελευταίο σκυλί από. Γιατί μετά θα διαλυθείτε, θα βάλετε βόμβα για τα κάψιμα. Μετά θα πηγαίνουμε στις παραλίες και θα αποστάρουμε κοκτέιλ. Αυτά είναι, μπράβο. Υπουργός Εύη για τα ζωάκια, λέει ο Κωνσταντίνος. Υπουργός ζωακίων Εύη. Ξέρεις ποιος είναι ο Κωνσταντίνος, έτσι. Πολύ φοβάμαι ότι ξέρω. Δεν θέλω να ξέρω όμως. Κωνσταντίνε. Λοιπόν, ωραία. Και ρωτάει η Μάρα. Καλή ερώτηση αυτή. Πώς ήταν το καταφύγιο που πριν πάτε, αυτό το άτυπο που δεν πρέπει να πούμε που είναι. Ναι. Πώς ήταν. Ήταν οι συνθήκες απαράδεκτες. Δηλαδή οι άνθρωποι προσπαθούσαν μόνοι τους. Δεν κατηγορώ κάποιον. Ο Δήμος έφταιγε τότε. Ο συντόμη παρένθεση, ο Νίκος λέει κάτι σωστό. Μπράβο ρε Μαγκά, λέει όλα είναι δεμένα με αλυσίδες. Αυτό ακριβώς. Ναι, συμφωνώ. Στην επαρχία σκυλή το έβγαλα βόλτα. Τι είναι αυτό. Αφού του ρώταγα μια μέρα, ρε παιδιά, σκυλή είναι. Αντέψτε το λίγο. Καλά, εγώ είπα θα εγκεφαλικό στο χωριό μου τώρα. Τι άσελα. Και μου λέγανε στο χωριό και μου λέγανε πουλή. Τι να βγει έξω. Του Σεπτέμβριο θα βγει έξω, θα κυνηγεί και θα χρησιμοποιεί και θα ταρέ και θα μου φέρει και του πλοί. Το πετούμενο εννοώ. Λοιπόν, μπράβο, βέβαια στο Σεπτέμβριο, μέχρι το Σεπτέμβριο, δηλαδή Σεπτέμβριο από τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο μέχρι τον άλλο Σεπτέμβριο, μια χαρά είναι με την αλυσιδούλα του, ωραία. Εντάξει, εγώ είμαι και κατά του κυνηγιού, οπότε ας μην το πιάσουμε κατά. Βεβαίως και το κυνήγι είναι πολύ ωραίο πράγμα. Κατεβάζει τα πουλάκια του ουρανού, τι είναι αυτό. Ναι, εντάξει, σκοτώνα για χόμπι. Μπράβο Εύη και μπράβο Empty the Cages μας λέει εδώ ο Δημήτρης. Και πού να τη δεις και από κοντά, φίλε Δημήτρη. θα ξεχάσεις πώς σε λένε. Λοιπόν, για πες. Ναι, έτσι, μπράβο, γέλα έτσι. Okay. Είναι η πρώτη σου ραδιοφωνική παρουσία, φαντάζομαι, σε στούντιο, έτσι. Ναι. Έχεις πρώτη παγκόσμια. Στάνε στην ευρικιά. Αισθάνομαι πάρα, πάρα πολύ άγχος. Μπράβο, αυτό ήθελα και εγώ. Λοιπόν. αυτό ήθελα και εγώ, πάρα πολύ άγχος. Λοιπόν, μας είπες, σε ρώτησα τι θα άλλαζες. Μας είπες για τη στήρωση, μας είπες για τις ποινές ό,τι αφορά το βασανισμό των ζώων. Κάτι άλλο σου έρχεται στο μυαλό? Όχι, δεν μου έρχεται κάτι άλλο τώρα. Δεν σου έρχεται κάτι άλλο. Τι σε απογοητεύει? Η αδιαφορία. Τι είναι αυτό που στο Empty the Cage σου δίνει δύναμη? Ο κόσμος. Εσύ κατοικίδιο έχεις? Έχω δύο σκυλάκια και ένα γατούλι. Ράτσα, ξέρουμε, είναι η μία με τα δικά σου? Είναι 100 ράτσες μαζί. Είναι 100 καθαρό μαζί. Φίλο, φίλα. αρσενικό θηλυκό και ο γατούλης αρσενικός. Ονόματα? Έαντας, Ιωκάστη και Όλιβερ. Πώς. Έαντας, Ιωκάστη. Ο Έαντας είναι ο γάτος? Όχι, ο Έαντας είναι το θηρίο, είναι ο γίγαντας. Ναι, ναι, μπράβο, σπάσα μας και τα μικρόφωνα εδώ, τίποτα, 150 ευρώ αφήσει στην έξοδο στο ταμείο. Για ναι, ο Έαντας. Ο Έαντας είναι τεράστιος, είναι 40 κιλά, η Ιωκάστη είναι πιο μικρή, είναι 30. Αυτά δεν τα φέρνει στη... Όχι.
Α, ούτε γιατί. Όχι, γιατί ο χρόνος της Κυριακής είναι για τα δέσποτα. Είναι για τα σκυλιά και τα οποία είναι εκεί. Δεν είναι για τα δικά μου τα σκυλιά. Τα δικά μου τα σκυλιά είναι στο σπίτι. Είναι όλη μέρα. Όλη μέρα δεν είμαι μαζί τους, εντάξει. Είμαι τις περισσότερες ώρες της ημέρας εκεί πέρα. Είμαι το βράδυ, τα βγάζω βόλτα. Τα αγαπώ, είναι δικά μου, τα χαϊδεύω. Τα ζώα που είναι στο καταφύγιο δεν έχουν ούτε τα χάδια, ούτε την προσοχή μου, κάθε μέρα, τίποτα από αυτά. Οπότε μία Κυριακή είναι αφιερωμένη μόνο σε αυτά. Οπότε δεν τα μπλέξεις κιόλας. Όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αν γύριζες το χρόνο πίσω, θα άλλαζες κάτι? Σε σχέση με τι? Με τη δραστηριότητά σου με τα σκυλιά, με το Empty the Cages και όλα αυτά. Όχι. Θα κάνεις κάτι διαφορετικά? Όχι, όχι, δεν θα άλλαζα τίποτα. Θα ζητούσες από κάπου συγγνώμη? Μόνο από αυτούς που στεναχώρησα την τελευταία φορά που βγήκα δημόσια και είναι φίλοι μου και στεναχωρήθηκαν πάρα πολύ. Μόνο από αυτούς θα ζητούσα συγγνώμη, αλλά για κάτι που να αφορά τα σκυλιά, όχι, δεν θα ζητήσω συγγνώμη σε κανέναν. Ευχαριστώ. Πού θα έλεγες? Ευχαριστώ, θα έλεγα σίγουρα στον κόσμο, σίγουρα στη Μάτζη τη Μορφέτα που είναι στην αστική πανίδα. Είναι τρομερή, δηλαδή χωρίς αυτή νομίζω ότι δεν θα είχαμε κάνει τίποτα. Έχουμε κάνει αγώνα με τη Μάτζη. Ήταν πάντα εκεί, πρωτοπόρα, ενωτική για όλους, φοβερός άνθρωπος. Θα πω και ευχαριστώ επίσης, τώρα κάτσε να δεις, θα πω και ευχαριστώ στον Δήμαρχο. Τον Ιν ή τον προηγούμενο? Τον προηγούμενο ούτε καν, τίποτα, μέσα στα δικαστήρια. Στον Ιν. Στον ναι, Ιν. Ναι. Mm-hmm. Όχι, γιατί μας βοήθησε πάρα πολύ. Θα μπορούσε απλά να λέει θα και να μας προσπεράσει. Αλλά από τη στιγμή που συναντηθήκαμε μαζί του, μιλήσαμε μαζί του, όντως έχει κάνει πράγματα. Οπότε περιμένουμε ακόμα βέβαια να δούμε, έτσι. Αλλά προς το παρόν, ναι, του λέω ευχαριστώ γιατί έφτιαξε και το τμήμα της αστικής πανίδας. Οπότε, ναι, θα το πω και αυτόν ευχαριστώ. Ναι, ξεχάσαμε να δω, επιμένουν, είδες, οι κροατές εδώ πέρα είναι active members, ποιοι, δεν είναι... Ποιοι είναι αυτοί? Η Μάρα που λέει πώς ήταν το τέτοιο. Πριν πάτε ασχοληθείτε. Λοιπόν, το καταφύγιο ήταν ένας χώρος ο οποίος ήταν απέσιος. Τα σκυλιά ήταν πολλά μέσα στα κλουβιά. Γενικά ήταν λίγο δύσκολη κατάσταση. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν γι' αυτό παρά μόνο τον τότε δήμαρχο, τον Καμίνη, γιατί για διαφορία του και το μίσος του προς τα ζώα... ήταν απίστευτο. Ήμασταν συνέχεια στις κόντρες και μας υποβίβαζε συνέχεια και μας υποτιμούσε συνέχεια. Αυτός ο μεγάλος δημοκράτης, μίσος για τα ζώα. Ναι, ναι, είχε τεράστιο μίσος για τα ζώα ο Καμίνης. Εντάξει, με λυπεί αυτό να ξέρεις πάρα πολύ. Αλλά είναι η αλήθεια, είναι η πραγματικότητα, δεν μπορώ να το κρύψω. Ήταν ένα μέρος στο οποίο τα ζώα ζούσαν πολλά μαζί. Είχαν πολλά προβλήματα σύντησης γιατί οι άνθρωποι, ουσιαστικά τα συντηρούσαν οι άνθρωποι. Που δούλευαν στο Δήμο από το εστέρημά τους. Είναι απίστευτο το πράγμα. Δηλαδή, συντηρούσαν τόσα ζώα από αυτό που τους περίσσευε και πολλές φορές δεν τους περίσσευε. Και τα κράτησαν ζωντανά. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό που έκαναν. Είναι τεράστιος αγώνας. Και μετά απλά μπήκαμε εμείς και προσπαθούσαμε, συνέχεια προσπαθούσαμε να αδειάσουμε τα κλουβιά, να αποσυμφορήσουμε το μέρος, αλλά συνέχεια γέμιζε. Οπότε κάτι άλλο έπρεπε να κάνουμε, κάπως αλλιώς έπρεπε να κινηθούμε και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Μάλιστα. Ποια εμπειρία σου έκανε πιο δυνατή σε ό,τι αφορά την ενασχόλησή σου με τα σκυλιά? Οι κόντρες μου. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Ένα παρατσούκλι που σου έχουν κολλήσει εκεί ενδοοικογενειακό? Όχι, τίποτα, δεν μου λένε. Δεν έχετε παρατσούκλι? Όχι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Το Τζένι Καρέζια, το δεσποινής διευθυντής σου κάνει. Ναι, όχι. Ντροπή. Πώς εκτονώνεις τα νεύρα σου? Με τι, σε σχέση με τι, στον άνθρωπο που έχω απέναντί μου, δεν με νοιάζει. Ναι, βρε παιδάκι μου, είσαι εκεί πέρα τώρα, έρχονται κόσμος εκεί, να άλλο, είσαι από δεν έχω νεύρα όταν έρχεται ο κόσμος. Όταν έρχεται ο κόσμος, το μόνο που με νοιάζει είναι να βγουν όλα τα σκυλιά έξω. Με νοιάζει να μην φαγωθούν μεταξύ τους. Και αυτό, δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Ο χρόνος έχει σταματήσει εκεί για μένα και δεν υπάρχει άλλο συνέστημα πέρα της αγάπης και της ευγνωμοσύνης που νιώθεις όταν σταματάς για ένα λεπτό και βλέπεις όλο τον κόσμο να έχει σκυλιά, να τα χαϊδεύει. Σήμερα ήταν μια χαρακτηριστική στιγμή που μπήκα μέσα στα κλουβιά και τα έβλεπα άδεια.
Κατάλαβες, δεν υπήρχε ζώο μέσα στα κλουβί. Είχαν βγει όλα βόλτα, όλα ήταν με τις λιχουδιές, όλα είχαν χαρεί. Ήταν μια απίστευτη ατμόσφαιρα, ας πούμε. Κατά μέσο όρο, πόσος κόσμος έρχεται τις Κυριακές? Τώρα με τον κορονοϊό έχουμε σταματήσει λίγο. Εννοείς από τον προηγούμενο Μάρτιο? Την προσέλευση, ναι, του κόσμου. Έχει σταματήσει λίγο. Άρα ήταν πολύ περισσότεροι από ό,τι είναι τώρα, ας πούμε. Ναι. Μάλιστα. Καλά, αυτό πανέρχεται, φαντάζομαι, σιγά-σιγά. Αν κάποια στιγμή πάει καλύτερα, ναι. Ποια είναι τα σχέδια και οι στόχοι σου για το άμεσο μέλλον? Σε σχέση με το καταφύγιο, λες, έτσι. Γενικά, πες μου σε ό,τι θέλεις. Το καταφύγιο, πες για τη ζωή μου. Όχι, όχι. Κοίταξε, στόχος είναι, γενικό στόχος είναι να μην υπάρχουν αδέσποτα στους δρόμους. Ναι, ναι, ναι. Δράτες και σκυλιά. Κάτι πιο εφικτό. Λοιπόν, όχι, μισό λεπτό, υπάρχουν γειτονίες της Αθήνας, οι οποίες δεν έχουν ούτε σκυλιά, ούτε γάτες. Ή δεν έχουν σκυλιά και έχουν γάτες. Αλλά τις στηρώνουν σιγά σιγά, οπότε μειώνεται ο πληθυσμός. Πες μου ένα τέτοιο. Η Ακαδημία του Πλάτωνα δεν έχει σκυλιά πια. Α, δεν έχει σκυλιά. Όχι, τι βέβαια. Τι τα κάνανε? Εμείς τι τα κάναμε? Τα προωθήσαμε, τα πήραμε σπίτια μας, τα φιλοξενήσαμε, βρήκαμε ανθρώπους. Κάναμε μεγάλο αγώνα για να φύγουν τόσα σκυλιά που ήταν αδέσποτα από εκεί. Αυτό θα ήθελα πάρα πολύ. Και μετά θα ήθελα πραγματικά να μην υπάρχει ούτε ένα ζώο σε κανένα κλουβί. Ναι, ναι. Η ερώτηση ήταν ποια είναι τα σχέδια και οι στόχοι σου για το άμεσο. Ο στόχος μου είναι αυτός και τα σχέδιά μου είναι αυτά. Να μην υπάρχει, δηλαδή δεν ξέρω πώς θα το κάνω, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Αλλά νομίζω ότι και όλη η ομάδα αυτή την ενέργεια έχει και είμαστε όλοι μαζί σε αυτό, οπότε στοχεύουμε εκεί, να πιάσουμε τα κλουβιά. Ποια ερώτηση έχεις βαρεθεί να ακούς? Γιατί τα είσαι στα σκυλιά, τα είσαι κανένα παιδί. Καλό, ωραία ερώτηση, μπράβο, συγχαρητήρια. Σε ποια ερώτηση θες να απαντήσεις? Περίμενε, είναι δύσκολο, ξέρω. Λοιπόν, είσαι εδώ μία ώρα περίπου. Να. Οπότε, εάν θέλεις να επικοινωνήσεις κάτι στον κόσμο που μας ακούει και θα ακούσει αργότερα τη συνέντευξη από το YouTube, το μικρόφωνο δικό σου. Θα ήθελα όλοι πραγματικά να έχουν μία περισσότερη ευαισθησία στα ζώα. Εντάξει, όταν έχεις τα ζώα, έχεις και στους ανθρώπους, εννοείται. Είναι συνεφασμένες έννοιες. Το ζώο και ο άνθρωπος είναι συνεφασμένες έννοιες για μένα. Θα ήθελα πραγματικά να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, ο κόσμος να μιλάει για τα περιστατικά κακοποίησης, να μην αφήνει να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στα ζώα, γιατί συμβαίνουν πολύ κακά πράγματα, στα οποία εντάξει φυσικά δεν θέλω να αναφερθώ τώρα. Θα ήθελα να επισκέπτεται τα καταφύγια, όποιο και αν είναι αυτό, αν είναι στην πόλη του, στην Αθήνα, σε κάποια άλλη γειτονιά, να τα επισκέπτεται, να πηγαίνει. Ο χρόνος είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορείς να αφιερώσεις στα ζώα που είναι στα κλουβιά. Αυτό χρειάζονται. Αυτό ζητάμε εμείς. Αυτό νομίζω ζητάνε όλοι. Το χρόνο. Ένα χάδι, μία βόλτα. Αυτό. Μάλιστα. Βάλε ένα τίτλο σε αυτή τη συνέντευξη. Είναι η πρώτη σου φορά σε ραδιοθάλαμο, ραδιόφωνο, σε τόση ώρα εδώ. Βάλε τίτλο. Τα πάμε. Μέχρι να διάσουν τα κλουβιά. Πιο κλεισέ πεθαίνεις. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει, Γρηγόρη, που δεν σου άρεσε. Να ξέρεις. Εμάς αυτό είναι το σύντημά μας. Αυτό θα λέμε. The end of the world. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Εύη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα Ήταν πολύ. Ήταν η Εύη Μαργαρώνη, εκπρόσωπος της ομάδας Empty the Cages, από το καταφύγιο αδέσποτων του Δήμου Αθηναίων, σε μια έτσι λίγο ιδιαίτερη συνεργασία, με πολύ ωραίο και σπουδαίο έργο. Και το λέω αυτό όχι γιατί πρέπει να το πω, αλλά το έχω δει και με τα μάτια μου. Οπότε γι' αυτό και θεώρησα κάπου υποχρέωσή μου να σε φωνάξω απόψε να επικοινωνήσουμε όσο πιο πολύ γίνεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά τα οποία κάνετε και εσύ και τα άλλα παιδιά. Και να σου πω και κάτι άλλο. Επειδή έχω περάσει από αρκετά ετερόκλητα περιβάλλοντα εθελοντισμού, αυτό και ελπίζω να μην διαψευστώ, το ρισκάρω λίγο που το λέω, αλλά ελπίζω να μην διαψευστώ και δεν νομίζω, είναι ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι το Empty the Cages αποτελείται από καλά παιδιά. Ναι, ισχύει αυτό, όλοι είναι καλά παιδιά και όλοι αισθανόμαστε ευγνώμων απέναντι στον κόσμο που μας στηρίζει, γιατί είναι η δύναμή μας. Ευχαριστούμε τον κόσμο. Αν έχεις αυτή τη βάση ότι είναι καλά παιδιά, ναι, είναι. Τα υπόλοιπα έρχονται. Και ο κόσμος και η υποστήριξη και ο Α και ο Β και ο Γ και ο Δ τραβάει καλώς. Είναι καλός μαγνήτης. Εντάξει, δεν... Ναι, είναι λίγο περίεργο αυτό.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Κάθε καλό εύχομαι, καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.